Η πρώτη φωνή που άκουσα από τα πρόσωπα που στο μεταξύ είχαν ανεβεί τα σκαλοπάτια της εξουσίας ήταν η φωνή του Παπαδόπουλου. Ήταν μια φωνή σκληρή και στριγγή, όπως την είπατε, και η σύνταξη του λόγου του όχι και τόσο καλή, για να μην πω πάρα πολύ κακή. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί είπα, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω πώς έφτασε εδώ, αλλά δεν έχει ευφυΐα. Θα έπρεπε σε κάποιον άλλον να έχει αναθέσει να γράψει το λόγο του και ένας ηθοποιός να τον απαγγείλει. Με αυτή τη φωνή που έχει, με τα γαυγίσματα και τις ασυνταξίες, δεν νομίζω ότι θα πάει μπροστά. Δεν θα κάνει καριέρα δηλαδή, όπως λένε στο θέατρο. Το ατύχημα είναι ότι είχαν ικανότητες μονάχα στη συνωμοσία. Για όλα τα άλλα ήταν λυπησμένοι μέσα στο